Να πάμε στην Πάτρα, να πάμε στον Σύλλογο Κριτών Πάτρα στο Αρκάδι. Οι κριτικοί εκεί τιμούν με το δικό τους τρόπο την 81η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Εκδηλώσεις, ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα, 29 του Μάη. Πάμε στον κύριο Στέλιο Τζίμπλο Στεφανάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Κριτών Πάτρα στο Αρκάδι. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καλησπέρα σε όλη την ομάδα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας τι ετοιμάζετε με αφορμή την μάχη της Κρήτης και την επέτειο. Και εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ό,τι το λιγότερο, μια επιμνώση δέηση που θα τελεστεί στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, παρουσία του Δεσπότη μας, του κυρίου Χρυσοστόμου, και παρουσία βρακοφόρων και μελών και φίλων του Συλλόγου. Και θα στατεία όργας θα καταλήξουμε για να καταθέσουμε και στεφάνι. Νομίζω διαχρονικά προχωράτε σε αυτές τις εκδηλώσεις, συμβολικού χαρακτήρα πάντα. Βέβαια, πάντα. Πάντα και με το κορονοϊό, ποτέ δεν σταματήσαμε. Απλώς τηρούσαμε όλες τις διατάξεις με λιγότερο κόσμο. Τώρα που είναι καλύτερα τα πράγματα θα έχει παρουσία πολλών βρακοφόρων και η παρουσία του Συλλόγου θα είναι πολύ μεγάλη. Και βέβαια και η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, σωστά. Και οι πατρινοί έχουν αγκαλιάσει από ό,τι γνωρίζω τις εκδηλώσεις σας. Βεβαίως, βεβαίως. Και τιμούν όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και για το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και για τη μάχη της Κρητής. Και από ό,τι βλέπω, βλέπουμε και φωτογραφίες βέβαια από προηγούμενα έτη, φοράτε τις παραδοσιακές φορεσιές του νησιού της Κρήτης, όχι μόνο μεγάλη σε ηλικία, ενήλικες, αλλά και μικρά παιδιά. Ναι, από 4 χρονών μέχρι 70. Το μήνυμα που στέλνει η Πάτρα... Εγώ από μικρό ναι. Μπράβο. Από μικρό από παιδί. Μικρό παιδί, από 4 χρονών μέχρι και τώρα που είμαι πρόεδρος με την παραδοσιακή φορεσιά καταθέτω το Στεφάνι. Κύριε Τσίμπλο Στεφανάκη, το μήνυμα που στέλνετε και με αυτό να κλείσουμε εδώ στους κριτικούς στην Κρήτη, στους συμπατριώτες σας, ποιο είναι ανήμερα της επετείου. Θα κάνουμε τα πάντα για την Κρήτη μας, για την Ελλάδα μας, για την ελευθερία μας. Το μήνυμα το έχουν δώσει οι προγόνοι μας και αν χρειαστεί που. Ελπίζω να μην χρειαστεί, θα το δώσουμε κι εμείς. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι, με το κεφάλι ψηλά, εμείς την κριτική και όλοι οι Έλληνες για να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά κι εσείς κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς σας ευχαριστούμε σε όλους. Πολύ.